Όμως έχουμε και ένα μέρος το οποίο έχουμε αφιερώσει στον κόσμο του τουρισμού, στην τουριστική επιχειρηματικότητα, επίσης βαριά βιομηχανία της Κρήτης, όχι μόνο της χώρας και της Κρήτης συγκεκριμένα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη που είναι μαζί μας. Μέχρι πρότινος, κύριε Χαλκιαδάκη, ήσασταν πρόεδρος των ξενοδόχων Ηρακλείου. Τώρα όμως είστε και πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ναι, μετά από μεγάλη προσπάθεια ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Κρήτης. Ο Σύνδεσμος Κρήτης είχε για πρώτη φορά ενεργοποιηθεί το 1990, αλλά μετά από μια τετραετία δυστυχώς έκλεισε. Mm-hmm. Για διαφόρους λόγους. Είπαμε ότι αυτό ήταν λάθος τότε και επειδή κοιτάζομαι το μέλλον του τόπου και ο τόπος μας σίγουρα έχει τη βιομηχανία του τουρισμού σαν πρώτο σαν πρώτη αξία, γι' αυτό και εμείς προσπαθήσαμε μαζί με όλους τους νομούς της Κρήτης, γιατί θέλαμε πάρα πολύ να μπουν όλοι οι νομοί μέσα, να επαναενεργοποιήσουμε τον Σύνδεσμο Κρήτης. Ήταν εύκολο το εγχείρημα, επειδή ακριβώς είχε μείνει αρκετά χρόνια χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν λόγοι σοβαροί, όπου δεν μπορούσαν οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες, τέσσερις νομοί, όπως θέλετε πείτε το, να καθίσουν σε ένα κοινό τραπέζι με ένα κοινό στόχο. Αυτά ξεπεράστηκαν. Δεν ήταν εύκολη η διαδικασία, να φανταστώ. Δεν ήταν εύκολη. Ήταν αρκετά δύσκολη. Ευτυχώς έχουν ξεπεραστεί όλα. Τώρα καθόμαστε σε ένα τραπέζι. Έχουν βάλει τα προβλήματά μας στη μέση και πρέπει να τα λύνουμε. Βοήθησε και ο Περιφερειάρχης σε αυτό το θέμα, διότι ναι, μας είχε πει ότι ενεργοποιήστε το Σύνδεσμο Κρήτης για να μπορεί η Κρήτη να παίρνει και χρηματοδοτήσεις σαν σύνδεσμος, να μπορεί να πηγαίνει στις εκθέσεις πιο μεγάλη, πιο ενωμένη. Δεν μπορούσε να δώσει η Περιφέρεια χρήματα σε κάθε ένωση ξεχωριστά. Άρα αλλάζει και το διεκδικητικό πλαίσιο, έτσι. Βέβαια. Γιατί είναι διαφορετικά να μιλάμε για ένα σύνδεσμο Ηρακλείου και διαφορετικά για έναν Παγκρήτιο. Σίγουρα, οι ενώσεις παραμένουν. Mm-hmm. Όλες οι ενώσεις παραμένουν. Θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε και τις ενώσεις της Ανατολικής Κρήτης, όπως του Αγίου Νικολάου που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί σίγουρα πρέπει να υπάρχουν οι ενώσεις. Αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρξει και ο Σύνδεσμος Κρήτης. Mm-hmm. Ο Σύνδεσμος Κρήτης θα είναι για τα περισσότερα σοβαρά προβλήματα και θα είναι και για να παρουσιάζει τη χώρα μας σε εκθέσεις, σε διαφήμιση και όσο μπορούμε και τα μεγάλα προβλήματα, ας πούμε, όπως τώρα υπάρχουν θέματα στο αεροδρόμιο των Χανίων. Υπάρχει πρόβλημα με το θέμα της προσγείωσης, δεν υπάρχει το αυτόματο σύστημα προσγείωσης. Αυτό θα το δει ο Σύνδεσμος, να προσπαθήσει να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Και σίγουρα είναι καλύτερα σαν Σύνδεσμος παρά σαν Ένωση. Είναι πιο δυνατός ο Σύνδεσμος. Mm-hmm. Όταν μιλάμε Κρήτη, μιλάμε για το 33% περίπου τα 100% του ελληνικού τουρισμού, που οπουδήποτε το πεις αυτό έχει να κάνει. Γιατί όταν μιλάμε για το 1/3 του ελληνικού τουρισμού, σίγουρα είναι ένα μεγάλο νούμερο. Ναι, ένα πολύ μεγάλο νούμερο και καταλαβαίνουμε όλοι και ποια είναι η ανάγκη όχι μόνο των διεκδικήσεων, αλλά και της προβολής. Γιατί μέχρι τώρα, κύριε Χαλκιαδάκη, το έχουμε πει και πολλές φορές μαζί, ότι καλώς ο ήλιος και η θάλασσα και το προϊόν μας και ότι ναι, η Κρήτη είναι ένας γνωστός προορισμός, τουριστικός προορισμός, με μια αγορά την οποία την έχει κερδίσει, αλλά δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο. Αναδύονται συνεχώς αγορές, οι οποίες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Σίγουρα να δίονται αγορές ανταγωνιστικές. Μην ξεχνάτε όμως ότι η Κρήτη μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται και σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σε back office που λέμε. Δηλαδή μιλάμε ότι οι μονάδες της Κρήτης, οι ξενοδοχειακές, είναι κατά 90-95% όλες σχεδόν καινούριες. Μιλάμε ότι έχουμε μια ξενοδοχεία πολύ νέα, φρέσκια, να υποδεχτεί για την επόμενη 15ετία πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι τώρα. Βλέπουμε να έρχεται το αεροδρόμιο του Καστελίου το 2027, ο ΒΟΑΚ μέχρι το 2030. Είναι έργα τα οποία θα αναπλάσουν την Κρήτη και οι μαρίνες μετά.
και θα δούμε το νούμερο των τουριστών στην Κρήτη να υπερδιπλασιάζεται. Άρα βλέπετε και νέα επενδυτικά σχέδια για το νησί μας και επέκταση των σημείων ενδιαφέροντος. Δηλαδή, περιοχές που μέχρι πρότινος δεν είχαν ένα ενδιαφέρον από κάποιον επενδυτή ή κάποιον ξενοδόχο να επενδύσει σε αυτή, όπως είναι οι περιοχές γύρω από το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, τώρα αποκτούν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Σίγουρα, εκτός αυτού, βλέπουμε και όλες τις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες τις παγκόσμιες να έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για την Κρήτη, που είναι σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, διότι η ξενοδοχεία της Κρήτης πιστεύω ότι την επόμενη δεκαετία θα είναι το νούμερο ένα στον κόσμο. Άρα ανεβαίνει το επίπεδο, αλλάζουμε επίπεδο, κύριε Χαρκιαδάκη. Σίγουρα. Και είναι πολύ βασικό αυτό που έγινε, διότι μια ενωμένη Κρήτη βαδίζει μπροστά. Το επίπεδο, το ξενοδοχειακό μας επίπεδο αυτή την ώρα είναι ήδη υψηλό και θέλω είναι πολύ να υψηλό. Μείνουμε σε αυτό. Είναι και το κομμάτι στο οποίο θα έπρεπε να έχουμε επενδύσει περισσότερο. Φυσικά είναι και τα μικρά καταλήμματα, φυσικά είναι και η ιδιωτική πρωτοβουλία, ακόμη και μέσα από την βραχυχρόνια μίσθωση. Όμως το κομμάτι των ξενοδοχείων είναι και εκείνα τα οποία τραβάνε και τον πιο ποιοτικό τουρισμό, τον τουρισμό εκείνο ο οποίος και θα βγει και θα ψωνίσει και θα αφήσει και χρήμα στην αγορά. Σίγουρα είναι αυτό. Μην ξεχνάμε όμως ότι και η μικρή ξενοδοχεία, όπως είναι και τα διαμερίσματα και αυτή τη στιγμή, ναι, τα οποία θα τα απορροφήσει και αυτά όλα ο σύνδεσμος και τα διαμερίσματα, και εμείς έχουμε σκοπό να βάλουμε και τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση μέσα, δηλαδή τα Airbnb, να μπουν και αυτά όλα στους συνδέσμους της Κρήτης, γιατί σίγουρα είναι και αυτά ένας, θα γίνουν ενώσεις οι συνδέσμοι, οι οποίοι είναι και αυτά φιλοξενία, και φιλοξενία σίγουρα είναι δικό μας θέμα και πρέπει να την αναδεικνύουμε σωστά και πρέπει να είμαστε σωστοί στη φιλοξενία μας και να έχουμε σωστό σέρβις. Από εκεί πέρα, όταν αυτά είναι σωστά, πιστεύω ότι δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα και θα πηγαίνει μόνο μπροστά και μόνο πάνω. Τώρα επενδύουμε και στο προσωπικό μας, κύριε Χαλκιαδάκη, και το λέω αυτό με δεδομένες και τις ανάγκες σε κόσμο, δεδομένες τις ανάγκες σε προσωπικό το οποίο είναι είτε έμπειρο, είτε εξειδικευμένο, είτε με σπουδές πάνω στο τουριστικό προϊόν, γιατί ο επισκέπτης θέλει την φιλοξενία σε όλο το πακέτο. Δεν θέλει μόνο την καλή υποδομή, αλλά θέλει και τον τουριστικό υπάλληλο εκείνο, ο οποίος χαμογελαστός, αλλά και γνωρίζοντας το αντικείμενό του, τον υποδέχεται. Σίγουρα θέλουμε το προσωπικό μας, θέλουμε να είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό. Εκτός αυτού θέλουμε το ελληνικό προσωπικό, ναι, θέλουμε Έλληνες όσο γίνεται. Και από εκεί πέρα και οι ίδιες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους αρκετά και ήδη υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια. Έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο Παιδείας επανειλημμένως για τις σχολές, πρέπει να ανοίξουν οι σχολές ξανά της Κρήτης, να αρχίσουν τα παιδιά να πηγαίνουν εκεί, γιατί σίγουρα είναι το μέλλον ο τουρισμός, γιατί ο τουρισμός θα ανεβεί ακόμα πιο ψηλά και θα φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα και θα είναι πάνω από το 50% του ΑΕΠ της Ελλάδος. Άρα πρέπει να το δούμε ακόμα πιο επαγγελματικά, γιατί πολλές φορές για την Κρήτη ο τουρισμός ήταν και ένα θέμα κληρονομικό, ας μου επιτραπεί έτσι εντός εισαγωγικών και εντός εισαγωγικών, ότι παίρνε την επιχείρηση κάποιος από τους γονείς του, τη συνέχιζε, πολλές φορές χωρίς να έχει σπουδάσει. Θα βάλω εγώ κάτι άλλο, ναι, στη συζήτηση. Ο κάθε ένας ο οποίος, η οικογένειά του είχε ένα οικόπεδο πριν 30 χρόνια και μπορούσε, είχε την οικονομική δυνατότητα, έκτισε ένα ξενοδοχείο, αλλά η λέξη ξενοδοχείο τότε ήταν αλλιώς. Εντάξει, υπήρχαν τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα ξενοδοχεία, και βλέπαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες, ήταν γιατροί, δικηγόροι, ήταν εκτός του επαγγέλματος. Κανείς δεν ασχολιόταν, ειδικά με το επάγγελμα, να είναι ο ίδιος ξενοδόχος. Η λέξη ξενοδόχος τώρα ισχύει, τώρα υπάρχει. Ναι. Πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η λέξη. Ήταν γιατρός ξενοδόχος, δικηγόρος ξενοδόχος και όλα αυτά τα που υπήρχαν. Άρα τώρα μπαίνει το κομμάτι. Τώρα μπαίνει και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαγγελματίες ξενοδόχοι, καλοί ξενοδόχοι, ξέρουν τι θα πει ξενοδοχεία, ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν το προσωπικό τους και γι' αυτό θα πάει μπρος. Πάντως έχει αρχίσει
να αναδύεται και πάλι αυτή η ανάγκη του να κάνω παράλληλα και μια τουριστική δραστηριότητα μαζί με το βασικό μου επάγγελμα. Είναι τα Airbnb, η βραχυχρόνια μίσθωση. Βέβαια. Σίγουρα. Και εκεί θέλει τώρα εδώ βλέπουμε ότι ο κάθε δεύτερος πολίτης μας έχει και ένα δωμάτιο να τον νοικιάζει. Ναι. Και καλά το κάνει. Ναι, αλλά καλά το κάνει, σίγουρα. Σωστά. Αλλά πρέπει πρώτα-πρώτα να είναι νόμιμο. Ναι. Γιατί εκεί είναι η διαφορά μας. Μιλάμε για θέμη τον ανταγωνισμό, βέβαια. Ναι, να είναι νόμιμο και από εκεί και πέρα εμείς τους θέλουμε όλους μέσα. Mm-hmm. Η πρώτη διεκδίκηση, ο πρώτος στόχος, ο σύνδεσμος, θα χτυπήσετε την πόρτα κάποιου Υπουργείου. Πρώτα θα πάμε στον Περιφερειάρχη, ναι. Μόλις αναλάβει από το νέο έτος, γιατί το περιμένει κιόλας. Να του πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν ένας από τους προτεργάτες. Οπότε θα πάμε στον Περιφερειάρχη και μετά θα πάμε και στο. Έχουμε ραντεβού και με το Υπουργείο Τουρισμού να μιλήσουμε και με την Υφυπουργό, την κυρία Ράπτη, για τα θέματα των σχολών και με την κυρία Κεφαλογιάννη για θέματα που αφορούν γενικά την Κρήτη και για τις εκθέσεις κλπ. Άρα ο κύριος Αρναουτάκης ήταν η ειρηνοποιός δύναμη, έτσι. Ο κύριος Αρναουτάκης ήταν. Μας είπε, δεν σας δίνω χρήματα, δεν μπορώ να σας δώσω σαν ενώσεις χρήματα. Ενωθείτε. Γίνεται σύνδεσμος. Ναι, γίνεται σύνδεσμος. Υπήρχε ο σύνδεσμος παλιά. Κάντε το. Σας έδωσε το κίνητρο. Ναι, αυτό εγώ το κυνηγάω αρκετά χρόνια. Χαίρομαι που το βλέπουμε να γίνεται πράξη. Πριν σας αποδεσμεύσω, επειδή είχα δει και ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τα δικά σας τα ταξίδια, κύριε Χαλκιαδάκη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Ήδη μου στέλνουν μηνύματα και με ρωτάνε αν ο κύριος Χαλκιαδάκης είναι εκείνος που έχει επισκεφθεί τις 126 χώρες. Ναι, είναι ο κύριος Χαλκιαδάκης εδώ που βλέπετε μαζί μου. Μεγάλη επένδυση το ταξίδι, κύριε Χαλκιαδάκη. Έτσι. Να ταξιδεύετε όσο μπορείτε. Σε κάθε ταξίδι γνωρίζεις νέες χώρες, γνωρίζεις πράγματα, γνωρίζεις ανθρώπους. Γνωρίζεις έθιμα, οι εικόνες είναι το μόνο πράγμα που θα πάρει κάποιος μαζί του όταν φύγει από αυτή τη ζωή. Γιατί τις εικόνες τις βλέπουμε, τις αφομοιώνουμε και τις παίρνουμε. Είναι δικές μας, δεν μας τις παίρνει κανείς. Ο στόχος είναι να πάτε σε όλες τις χώρες του κόσμου. Θα προσπαθήσω. Υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες, ναι. Όπως είναι η Βόρεια Κορέα, η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή, η Γουινέα που έχουν πόλεμο. Η Ταϊβάν είναι χώρες οι οποίες υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θα προσπαθήσω. Και η χώρα εκείνη, σας ρώτησα και στο διάλειμμα, αλλά και για τους τηλεθέατες, η χώρα που δεν θα ξαναπάτε σίγουρα, αλλά η χώρα που ενδεχομένως θα θέλατε να επισκεφτείτε ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά, σίγουρα τη Νότια Αμερική που μου αρέσει πάρα πολύ, όπως είναι η Αργεντινή, η Χιλή, η Κολομβία, είναι πολύ όμορφες χώρες και έχει πολλά να δει ο καθένας. Και εκτός, δηλαδή, ας πούμε, αν πάρεις Αργεντινή, Χιλή, βλέπεις από πάγους μέχρι κοιλάδες, μέχρι όμορφες πόλεις όπως είναι το Buenos Aires, για μένα είναι η ομορφότερη πόλη στον κόσμο. Επίσης, χώρες που δεν θα ήθελες να δεις είναι χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ φτωχές. Δηλαδή, μιλάμε, ας πούμε, η Αιθιοπία τώρα ξανάρισε τον εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Πας εκεί. Και το φαγητό δεν είναι το καλύτερο, αλλά υπάρχει πολύ φτώχεια, υπάρχει γενικά μιζέρια, με το ζόρι πας από το ένα μέρος στο άλλο, υπάρχει και δυστυχία, αλλά εντάξει. Το καλύτερο πράγμα που βάζετε στην αποσκευή σας πριν να φύγετε, καλύτερη συμβουλή, τι να βάλει ο καθένας στην αποσκευή του και να φύγει για κάποιο ταξίδι? Την καλή του διάθεση. Γιατί όταν πάμε σε ένα ταξίδι πρέπει να χαμογελάμε και να θέλαμε να τα κάνουμε. Λοιπόν, γιατί τα ταξίδια είναι κέρδος μας. Έτσι. Εγώ σας εύχομαι και το 2024 να κάνετε πολλά ταξίδια, κύριε Χαλκιαδάκη, και σε όλους μας το εύχομαι αυτό, γιατί τα ταξίδια όσο μπορείτε είναι να ταξιδεύετε. Έτσι, να ταξιδεύουμε. Ναι. Και όσο δεν μπορούμε να το κάνουμε στην πράξη, ας το κάνουμε με το μυαλό και μετά να το κάνουμε και πράξη. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε, μα δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου, αν την προγραμματίσεις σωστά, την αφήνεις. Προγραμματισμό θέλει. Σας ευχαριστώ θερμά και καλή επιτυχία και στο σύνδεσμο. Θα τα λέμε πλέον λοιπόν με το Σύνδεσμο Ξενοδόχων Κρήτης, σε άλλο πλαίσιο, σε άλλη διεκδίκηση, φυσικά και με τις ενώσεις αναπεριοχή, αλλά και με το Σύνδεσμο Κρήτης. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.